φλόγες τυλίχθηκε στις 9 περίπου το πρωί ξύλινη πέργολα εστιατορίου στο Μαράθι Χανίων. Περί ώρα 9 και 14 η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για φωτιά σε ταβέρνα στην παραλία στο Μαράθι. Άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο 4 οχήματα και 9 άντρες και θέσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα την φωτιά υπό πλήρης έλεγχο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στην πέργολα η οποία καταστράφηκε μεν ολοσχερός, πλην όμως οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενα δέντρα αλλά και οικίες που ήταν και ο φόβος των κατοίκων της περιοχής. Θρησκευτικός η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα και έγινε ό,τι έγινε, γιατί δίπλα βλέπετε δέντρα, το άλλο οίκημα και τα διπλανά και είναι όλα σαν βενζίνη. Και ευτυχώς απεσοβήθη το κακό. Στο εξωτερικό μέρος της επιχείρησης αναφέρεται ότι εργάζονταν μάστορες που με την εκδήλωση της πυρκαγιάς προσπάθησαν να τη σβήσουν. Ωστόσο οι φλόγες πολύ σύντομα γιγαντώθηκαν, σκορπώντας ανησυχία στην περιοχή υπό το φόβο να περάσει στις παρακείμενες επιχειρήσεις και οικίες. Έχουμε περιορίσει φωτιά μόνο στην πέργολα στο εξωτερικό χώρο της ταβέρνας και δεν έχει περάσει στο χώρο του εστιατορίου. Δουλεύανε οι εργάτες, το είχαν ξεσκεπάσει από τα χόρτα που βλέπετε και το δίπλα και φαίνεται βάλανε τροχό. Ο τροχός πήρε τα υπόλοιπα αυτά που είχαν ρίξει κάτω, τα ψαθιά, τα πήρανε φωτιά, σε 0 χρόνο πήγε 10 μέτρα πάνω η φωτιά. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.